Ο Βαγγέλης Μπούτας με σημερινές του δηλώσεις απορρίπτει κατηγορηματικά την άποψη του Νομάρχη Μαγνησίας ότι υπήρξαν υπόγειες διεργασίες για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο κ. Μπούτας αποδίδει την ήττα Παπατόλια μεταξύ άλλων στα συντροφικά μαχαιρώματα στο Πασόκ. Η μεγάλη αποχή που έχει και πολιτικά μηνύματα είναι η άνοδος της λαϊκής εισπύρωσης και του Κομμουνιστικού Κόμματος και βεβαίως τα συντροφικά μαχαιρώματα στο Πασόκ, τα οποία ο κύριος Παπαδόλας προσπαθεί να τα φορτώσει στη λαϊκή συσπήρωση. Ας ψάξει εσωκομματικά ποιοι τον πελέκησαν, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Μπούτας. Η δύναμη του κύριου Παπαδόλια στη δεύτερη Κυριακή μειώθηκε κατά 3.600 ψήφους από την πρώτη και το κύριο Αγοραστό κατά 1.000 ψήφους από την πρώτη Κυριακή. Κατά συνέπεια πρέπει να ψάξει εσωκομματικά ποιοι τον πελέκησαν. Και βεβαίως κάτι έπρεπε να πει ο άνθρωπος.